Το θέμα των κρουνών και τη διαχείριση των κενών συσκευασιών από τα φυτοφάρμακα που χρησιμοποιούν οι αγρότες και η τοποθέτηση των κάδων περί συλλογής αυτών τέθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου από τον επικεφαλή της παράταξης Σέρα Στέφανο Φωτιάδη. Αυτή την περίοδο γνωρίζετε ότι οι αγρότες μπήκαν για εργασίες, σεκασμούς και τα σχετικά. Εκείνο που παρατήρησα και που καταγγείλαμε είναι όπου υπάρχει κρουνός για να γεμίσουμε το ψεκαστικό, έριξε και γίνει ένας χώρος ρήψης αυθαίρετης και μόλυνσης. Τι θα κάνετε, θα έπρεπε ήδη να είχατε βάλει κάποιο παρέλι κάτω και να τα συγκεντρώσετε και με βάση την κρατούσα νομοθεσία θα πρέπει αυτά να γίνει ειδική διαχείριση. Αργήσαμε, πρέπει να το δείτε. Στο ερώτημα απάντησε ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Παναγιώτης Καρακολίδης, λέγοντας πως στις αρχές της εβδομάδας θα ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης των κάδων, καθώς υπογράφηκε η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. Παράλληλα παραδέχτηκε πως υπάρχει πρόβλημα με τους κάδους ανακύκλωσης και ότι είναι λίγοι, καθώς η τοποθέτησή τους προβλέπει έναν ανά 100 κατοίκους. Ο κύριος Καρακολίδης ανέφερε ότι θα αγοραστούν επιπλέον μπλεκάδι ώστε να αυξηθεί ο αριθμός περισυλλογής τους. Σήμερα βγήκε η απόφαση της ανάθεσης όσον αφορά τα επικίνδυνα απόλυτα και τα φυτοφάρμακα και νομίζω ότι την Παρασκευή υπογράφει ο ανάδοχος και την Δευτέρα ξεκινάει. Μπορώ να αποφασίσω. Κύριε Αντιδήμαρχε, παρατήρησα το εξής. Εκεί θα βάλετε έναν κάτω. Κάποιοι θα ρίξουν. Δεν θα βάλουμε κάτω. Θα σας πω ότι ό,τι έχει πέσει, κανένας δεν σκύβει να το πάρει. Έχουμε βάλει μέσα να γίνει και η συλλογή των ανθρώπων που υπάρχουν αυτό. Αυτό αν το προβλέψατε. Επίσης, θα σας πω ένα άλλο. Παρατήρησα ότι οι κάδοι που παίρνουν καρδιά και αεριανή, της ανακύκλωσης, πάρα πολλές φορές γεμίζουν. Ψάει ένας αέρας, το καβάκι, οι υπάλληλοι μας, προσβολάβος, δεν ξέρω ποιος είναι, έρχεται, παίρνει τον κάδο με ό,τι είναι μέσα και ό,τι είναι απ' έξω δεν το πλησιάζει. Ο κάδος που γνωρίζει ο οργανισμός καθαριότητας δεν επιτρέπει σε καμία περίπτωση να αφήσουμε σακούλες έξω από τους κάδους. Πέραν αυτού, έχουμε εντοπίσει ένα πρόβλημα όσον αφορά την ανακύκλωση. Υπήρχε ένας κανονισμός που έλεγε ανά 100 κατοίκους ένας κάδος. Κατανοώ και εγώ ότι δεν υπάρχουν οι κάδες ανακύκλωση και έχουμε κάνει δύο φορές έκανα το αυτό στην ΕΑΕΚ προς τον Ιωάννη και περιμένουμε να ανταπεξέλθουμε στον χρόνο που έχουμε βάλει. Από εκεί και πέρα φωτίσουμε ότι σαν Δήμος θα φωτίσουμε στην επόμενη παραλαβή κάδων να βάλουμε σαν Δήμος του Λεκάδος, οπότε να πλήσουμε το δίκτυο της ανακύκλωσης που υπάρχει όντως.